Κύριε Σεσαμάκη, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας, κυρία Βαγκυφιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε... Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα και το συντονισμό στην εναρκτήρια ουσιαστικά εκδήλωση για τις ημέρες γαστρονομίας. Είναι πολύ... Η τιμή ήταν δική μου, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη φάση που βρισκόμαστε και έχοντας περάσει μια... περνώντας μάλλον την πανδημία, γιατί δεν την έχουμε περάσει, να υπάρχουν σχέδια και από πλευράς του Δήμου Ηρακλείου και από πλευράς περιφέρειας που μπορούν να δώσουν έτσι μια νέα δυναμική σε επιχειρήσεις, σε όλο αυτό που ονομάζουμε τουριστικό κλάδο, με τη γαστρονομία μας την ιδιαίτερη στο επίκεντρο. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως σας είπα και σήμερα το πρωί στην εκδήλωση, είναι η τρίτη, αλλά όχι η συνεχόμενη δυστυχώς χρονιά, που κάνουμε τις ημέρες γαστρονομίας στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς πέρυσι ο κορονοϊός, η πανδημία, δεν μας άφησε να έχουμε τις ημέρες γαστρονομίας. Ευτυχώς φέτος, έστω και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, καθώς η πανδημία δεν έχει περάσει, έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα, όμως δεδομένων των συνθήκων και των ΦΕΚ που έχουν βγει, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διοργάνωση, πάντα τηρώντας όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή και της διασποράς του κορονοϊού. Πού βρισκόμαστε τώρα? Ο Δήμος Ηρακλείου έχει χαράξει μια στρατηγική σε σχέση με την γαστρονομία. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε, όπως είδατε, αρκετούς φορείς αλλά και την κοινωνία των πολιτών στο να ευθυγραμμιστεί, να αφομοιώσει και να ακολουθήσει τις στρατηγικές επιλογές που κάνει ο Δήμος και η Περιφέρεια, ώστε να αναπτύξουμε και να κάνουμε το Ηράκλειο ένα γαστρονομικό προορισμό. Το Ηράκλειο είναι ένας όριμος τουριστικά προορισμός, έτσι. Δεν προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να προσελκύσουμε επιπλέον πληθυσμό και επισκέπτες. Προσπαθούμε όμως να δώσουμε ένα χαρακτήρα και να φέρουμε καλύτερης ποιότητας επισκέπτες στην πόλη και αν δυνατόν να τους αυξήσουμε. Το σημαντικό είναι ότι και φέτος, παρελπίδα, αν θέλετε, ο τουρισμός πήγε καλά. Τον Ιούλιο, Αύγουστο και σήμερα που μιλάμε το Σεπτέμβρη φαίνεται να κλείνει καλά. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς επισκέπτες η πόλη και η Κρήτη αυτή την περίοδο. Δηλαδή μια βόλτα, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης, νομίζω ότι βλέπεις περισσότερους τουρίστες παρά Έλληνες. Ακόμα και είναι ελπιδοφόρο αυτό, ότι ακόμα και σήμερα το Σεπτέμβρη διατηρήθηκε σε υψηλό ποσοστό επισκεψιμότητα στο νησί, αλλά και το Ηράκλειο γενικότερα και ο Δήμος Ηρακλείου που μας ενδιαφέρει ειδικότερα εμάς. Προσεγγίζουμε τα επίπεδα του 2019 που, όπως γνωρίζετε, ήταν και είναι χρονιά ορόσημο, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί και στο Δήμο Ηρακλείου. Προσεγγίζουμε λοιπόν αυτά τα νούμερα. Σήμερα είπε ο Κυριάκος ο Κότσογλου ότι ενδεχομένως να τα ξεπεράσαμε τον Αύγουστο. Θα το δούμε στα στοιχεία που θα μας αποσταλούν το επόμενο διάστημα. Το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια επιτυχία. Και πολύ σωστά υπόθηκε σήμερα ότι πρέπει να διαχειριστούμε και την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος του φετινού, της φετινής σεζόν. Ποιες είναι λοιπόν οι στόχοι τώρα, κύριε Σεσαμάκη, το επόμενο διάστημα, με δεδομένα αυτά τα καλά νέα που έχουμε και τα θέλαμε? Πώς προχωράμε τώρα λοιπόν στο κομμάτι της γαστρονομίας? Καταρχάς το φεστιβάλ, το τετραήμερο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ξεκίνησε σήμερα το πρωί με την ημερίδα και συνεχίζεται με τις εκδηλώσεις μπροστά στον προβλήτα του Κούλε, στο μικρό προβλήτα του Κούλε μπροστά στο Κούλε, είναι μία από τη δέσμη ενεργειών και δράσεων και παρεμβάσεων που προσπαθούμε να κάνουμε, ώστε να πετύχουμε αυτό που λέμε το Ηράκλειο να μπει στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη. Υπόθηκε σήμερα ότι ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια και το σύνολο των φορέων, θα προσπαθήσει να στήσει τον προορισμό, ώστε το 2023 που θα βγει πρόσκληση από την UNESCO για το Creative Cities, για να μπορέσει δηλαδή το Ηράκλειο να μπει στο παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη της UNESCO. Εδώ θέλω να πω ότι δεν υπερβαίνουν τις 36 οι πόλεις που είναι
είναι στο γαστρονομικό χάρτη της UNESCO, στο Creative City. Διεθνώς. Διεθνώς λέτε. Παγκοσμίως. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία. Το Ηράκλειο φιλοδοξούμε να είναι η πρώτη ελληνική πόλη η οποία εντάσσεται σε αυτό το δίκτυο της UNESCO. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι πολύ σύνθετο. Mm-hmm. Δεν είναι μια απλή διαδικασία, η οποία μπορεί να προκύψει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι φυσικές αν θέλετε, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, τα προϊόντα, ο πρωτογενής τομέας, τα εστιατόρια, ο τριτογενής τομέας, ο τουρισμός, η φιλοξενία που είναι στο DNA μας. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δομηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αν θέλετε, της UNESCO. Δηλαδή να κάνουμε δράσεις τέτοιες, οι οποίες θα συνθέτουν ένα πακέτο ελκυστικό, ώστε να μας δει η UNESCO και να μας εντάξει στο δίκτυό της. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος του 2023. Μία λοιπόν από τις δράσεις είναι αυτή το φεστιβάλ που γίνεται τώρα το τετραήμερο. Για το φεστιβάλ αυτό καθεαυτό φιλοδοξούμε μακροπρόθεσμα, όχι πολύ μακροπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα, να γίνει ένα διεθνές φεστιβάλ που θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο από το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρίως αγορών που είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν, και όχι μόνο, για να δουν, να γευτούν, να γνωρίσουν την κριτική κουζίνα ή και την κριτική διατροφή, θα τολμήσω να πω. Και έχετε κάνει, ο Δήμος έχει προχωρήσει και σε μία έρευνα που θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματά της τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε, κυρία Βαγκητσιανάκη. Μία από τις δράσεις που κάναμε είναι, κάναμε μία έρευνα για το προφίλ των επισκεπτών του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό έγινε για να μπορέσουν και οι φορείς που ασκούν πολιτική και χαράζουν πολιτικές σε σχέση με τον τουρισμό να έχουν μία εικόνα για το πώς πρέπει να ακολουθήσουν τις πολιτικές τους ώστε να είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές με βάση τις ανάγκες των επισκεπτών, αλλά επίσης και επιχειρηματίες. Αυτό το δώσουμε στο Σύλλογο των Φορέων. Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα, πολύ σωστά είπατε, την ημερίδα που θα γίνει παρουσία της Υφυπουργού της κυρίας Ζαχαράκη, και στους επιχειρηματίες του νησιού, της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, ώστε να προσαρμόσουν τη δική τους στρατηγική, τα δικά τους προϊόντα να ακουμπούν στις ανάγκες των επισκεπτών. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Και δρόμο μετά, βέβαια, δηλαδή. Ναι, και δρόμο έχει όλο αυτό το εγχείρημα, έτσι, και για τους να μπουν οι επιχειρήσεις, να μπουν η παραγωγή των προϊόντων, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όχι βέβαια, η στρατηγική που γίνεται είναι από το, αυτό που λέμε, από το χωράφι στο πιάτο. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει από τον παραγωγό μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, και τον τελικό καταναλωτή όχι, αλλά από τον παραγωγό, τον επιχειρηματία, αλλά και τον κάτοικο του Ηρακλείου, να ευθυγραμμιστούμε σε ένα στόχο, σε ένα κοινό στόχο, που είναι να αναπτύξουμε το Ηράκλειο σε αυτή την κατεύθυνση, να το κάνουμε ένα γαστρονομικό προορισμό. Mm-hmm. Και κάτι άλλο θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Σεσαμάκη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί λέμε για αηφορία, συζητάμε και στο θέμα της γαστρονομίας και των καλών πρακτικών, βιωσιμότητα. Υπάρχει και το θέμα της κινητικότητας εδώ στην πόλη, υιοθέτηση δηλαδή καλών πρακτικών στις μετακινήσεις, και το λέμε με αφορμή το πρόγραμμα Eco Routes που έχει να κάνει με τις φιλικές διαδρομές σε τουριστικές περιοχές. Προφανώς, και χθες είχαμε μια ημερίδα σε σχέση με αυτό. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο, το οποίο αφορά σε Ελλάδα και Κύπρο. 4 πόλεις συμμετείχαμε σε αυτό και αφορά στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, δηλαδή στην πιλωτική λειτουργία λεωφορείων για να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που όμως δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και μηδενικού θορύβου, νέας τεχνολογίας, που θα μας βοηθήσουν, θα λειτουργήσουν ως πιλότοι στο να αρχίζει να μετασχηματίζεται το Ηράκλειο σε μια κλιματικά ουδέτερη πόλη, με το κυκλοφοριακό ζήτημα να λύνεται μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενδικράτως αναφέρω ότι το κυρίαρχο ζήτημα που εντοπίζουν επισκέπτες της πόλης, ως πρόβλημα μάλλον της πόλης, είναι το κυκλοφοριακό. Ακόμα και σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Προσπαθούμε μέσα από στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις
να, και μελέτες, στρατηγικές μελέτες όπως είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να αλλάξουμε λίγο, να μετασχηματίσουμε την πόλη, να την αλλάξουμε, να την κάνουμε λίγο πιο λειτουργική, λίγο πιο εμπορική, λίγο πιο φιλική. Για να χρησιμοποιήσουμε έτσι κάποιους όρους. Αυτό βέβαια θα έχει αντίκτυπο και στους κατοίκους, γιατί εμείς ζούμε αυτή την πόλη κάθε μέρα. Προφανώς, και επισκέπτες, αλλά και τουρίστες. Αυτό ακριβώς, επειδή λέμε για το γαστρονομικό τουρισμό και γενικότερα μιλάμε για τον τουρισμό, τι ωραιότερο να προσφέρεις έτσι και μια άνεση μετακίνησης και μια φιλικότητα, βιωσιμότητα που σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτά τα θέματα. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό και οι επισκέπτες εντοπίζουν ως κυρίαρχο ζήτημα και πρόβλημα την κυκλοφορία, γιατί έρχονται από τις πόλεις τους, από τις χώρες τους, που αυτά τα ζητήματα ίσως έχουν προχωρήσει, δεν τα έχουν λύσει, αλλά έχουν προχωρήσει αρκετά. Ναι. Κλείνοντας, θέλω να πω για την κριτική διατροφή κάτι που μου έκανε εντύπωση σε μια εισήγηση του κυρίου Κεφαλογιάννη του Άρη σε σχέση με την κριτική διατροφή, την κριτική δίαιτα, την κριτική έτσι, κουζίνα, ότι απαντά σε δύο βασικά ερωτήματα που θέτουμε στο σύνολό μας. Οι δύο ζητήματα είναι η ευζωία, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε μια καλή ζωή, και δεύτερον πώς θα έχουμε ένα πλανήτη περιβαλλοντικά ουδέτερο, να μην επιβαρύνεται κτλ. Η κριτική διατροφή έρχεται να απαντήσει και στα δύο αυτά ερωτήματα, κυρίως με τη χρήση του ελαιολάδου, όπως μας είπε, που είναι ένα πολύ χρήσιμο υλικό για την μαγειρική, ένα βασικό υλικό για την μαγειρική και την κριτική κουζίνα. Ναι. Αν είχαμε αντιληφθεί δεκαετίες πριν όλους αυτούς τους θησαυρούς, κύριε Σεσαμάκη, και μπορούσαμε βέβαια να τους διαχειριστούμε κιόλας. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Δεν ωφελεί όμως, λέει, και μια αγγλική παροιμία να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Το θέμα Όχι, είναι βέβαια, τι γίνεται από εδώ. Προχωράμε. Ναι. Από εδώ και στο εξής. Καλή συνέχεια λοιπόν και στις εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.